Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή όπου ανοίγουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, να πούμε ότι σήμερα θα ανοίξουμε ένα αγαλματίδιο από την Iron Studios. Είναι βραζιλιάνικη από ό,τι έχω δει. Σήμερα θα ανοίξουμε την Batgirl από το Arkham Knight, είναι αυτή η έκδοση από το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι εδώ μας γράφει ότι είναι 1 προς 10 η κλίμακά της. Μας το γράφει κιόλας πάνω, καλό αυτό. Να πούμε ότι παρόν φιγούρα αγοράστηκε από τον Nerdom. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θυμάστε και το βίντεο που τα είχα κάνει haul, μπορούμε να μπούμε να την ανοίξουμε κατευθείαν νομίζω. Α, μέσα αυτή ξεφεύγει, δεν όπως τις άλλες. Οπότε αυτή παίζει και να μην είναι πλαστική. Α, δεν έχω ξανανοίξει κάτι από Iron Studios. Έχει φελιζόλ μέσα. Οπότε λογικά εδώ δεν θα είναι πλαστική η φιγούρα ή το αγαλματίδιο. Είναι όλη γύρω γύρω με μεγάλη ταινία. Εντάξει, καλό αυτό. Θέλει να την ανοίξουμε σιγά σιγά αυτή. Έχει και εδώ ένα μικρό. Θα σας ανοίξουμε πρώτα αυτό. Λογικά ανοίγει αυτό. Νομίζω ότι το έκοψα. Ω, εδώ έχουμε τη βάση της. Τι λες τώρα. Αλλά και αυτή έτσι μέσα στο ζηλωτέι προστατευμένη. Εντάξει, και η βάση είναι αρκετά βαριά. Ω, τι λες τώρα. Εντάξει, κάτω μας γράφει Iron Studios, τα σχετικά. PG Toys και εδώ έχουμε όλα τα δικαιώματα DC, Batman, Warner Bros. Και Batman Arkham Knight. Πάρα πολύ όμορφη βάση της και βαριά. Πάμε να δούμε και το actual αγαλματίδιο όμως πως είναι. Το οποίο αυτό είναι αρκετά ελαφρύ. Νομίζω το κόψαμε. Ναι. Α, και αυτή έχει μια συγκεκριμένη συναρμολόγηση, μια μικρή μάλλον συναρμολόγηση. Εντάξει. Τι λες τώρα, φαίνεται πανέμορφη, κάπως έτσι είναι μέσα στο κουτί της, μέσα στο φελιζόλ της μάλλον για να προστατεύεται. Ω, τι λες τώρα ρε φίλε. Α, όχι, πρέπει να είναι πλαστική κι αυτή, έτσι τέλος πάντων τέτοιο υλικό. Εντάξει. Όπα, α, έχει και ένα μικρό μπάταραν μέσα εδώ. Τι λες τώρα. Εδώ, τι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο, αυτή είναι η φιγούρα. Το αγαλματίδιο νομίζω μπορούμε να την ενώσουμε. Να την συναρμολογήσουμε μάλλον λίγο. Ναι, εντάξει, είναι πανέμορφη. Εδώ τώρα για να μπει εδώ μέσα και κάπως έτσι κάθεται. Εντάξει, την έχουν δώσει πάρα πολύ ωραία στάση σαν αγαλματίδιο. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ να δούμε το μπάταρανγκ που μπορεί να μπει. Λογικά στο δεξί της χέρι. Για το δεξί της χέρι είναι τελικά. Βλέπω ότι το άλλο χέρι είναι τελείως ανοιχτό. Κάπου εδώ. Για να δούμε πώς θα βάλουμε το μπαταράγκ. Το μπαταράγκ μπαίνει λίγο, ίσα ίσα να φαίνεται πως το κρατάει. Λογικά είναι ανάγκη κίνηση να είναι έτοιμη να το πετάξει. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο όμορφη παίζει να είναι. Εντάξει, πόσο γαμάτη λεπτομέρεια, πόσο γαμάτο σκάλισμα έχει στη στολή τη. Αυτή η χρυσή λεπτομέρεια μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω παίξει το παιχνίδι, οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν το παιχνίδι. Αλλά αναλογικά ήταν κάπως έτσι. Αλλά σαν αγαλματίδια την έχουν δώσει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Τι λες τώρα και στην κάπα τη. Εντάξει, εδώ πηδάει, λογικά είναι σε αυτή την κίνηση και είναι έτοιμη να πετάξει το μπάταραν για να κόψει κεφάλια. Πω από τι λες τώρα και πίσω κίνηση πάρα πολύ δυνατή βλέπω. Εντάξει, τι λες τώρα. Και πίσω επίσης καλή λεπτομέρεια και εδώ στην πλάτη βλέπω ίσως λίγο που φαίνονται αυτά. Εντάξει. Το μπάταρανγκ ακόμα και αυτό έτσι παρόλο που είναι πολύ μικρό και αυτό έχει μια γαμάτη λεπτομέρεια πάνω του όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Τι λες τώρα. Πανέμορφη, πανέμορφη. Απίστευτη λεπτομέρεια και χωρίς πολλά σπασίματα γι' αυτό έχουμε και το φελιζόλ. Μόνο το κεφάλι ήταν βγαλμένο, εντάξει, και η βάση. Αλλά και το κεφάλι είναι κορυφή. Νομίζω λίγο μπορούμε να το βγάλουμε εδώ να το δούμε λίγο πιο κοντά. Το κεφάλι, τη λεπτομέρειά του. Τι λες τώρα. Πανέμορφη. Απλά πανέμορφη. Εντάξει. Και εύκολα μπαίνει έτσι, κουμπώνει εδώ πέρα. Πολύ ωραίο αγαλματίδιο και αυτή όπως φαίνεται κάπου στα 18 με 20 εκατοστά είναι, μιας και είναι 1 προς 10 κλίμακα. Εντάξει, πάρα πολύ όμορφη. Ωραία και τα Iron Studios, μ' άρεσαν. Εντάξει, είναι λίγο πιο τσιμπημένα σαν τιμές από ότι τα κοτομπουκίλια. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα. Από ό,τι βλέπω έχει πολύ ωραία δουλειά πάνω του.
Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι για επόμενα φιγουράκι unboxing που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, τα talk show που έχουμε κάθε Τετάρτη μετά τις 11 που έχουμε διάφορες geek συζητήσεις, τα gaming Sunday κάθε Κυριακή μετά τις 10 που παίζουμε διάφορα παιχνιδάκια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.